Συμβούλιο. Τα θέματα τα αναπτύξαμε και χθες με καλεσμένους και ο κύριος Καλαμπαλίκης και ο κύριος Στασινός. Θα πάμε στον κύριο Σιλεούνη. Οφείλαμε όμως να έχουμε και την άποψη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Γι' αυτό και είναι εδώ ο κύριος Σιλεούνης που έχει το θάρρος της γνώμης και θα μπορέσουμε να τον ρωτήσουμε κάποια πράγματα για να διαφωτίσουμε και το προηγούμενο σκηνικό, όχι μόνο αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ακριβώς αυτό. Για εισαγωγικό, εγώ θα ρώταγα ότι για 16 έτη ήταν η προηγούμενη Δημοτική Αρχή που διαχειριζόταν σε μεγάλο βαθμό τα θέματα των σκουπιδιών και των απορριμμάτων. Καλησπέρα, κύριε Σιλεούνη. Καλησπέρα. Και πολλοί σας μέμφουν κιόλας, αν θέλετε, για το ότι αδρανήσατε πριν φτάσουμε στα τελικά αποτελέσματα. Ισχύει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε. Το ότι αδρανήσαμε, εκείνο που δεν νομίζω ότι μπορεί να το πει κανένας. Γιατί ακόμη ο ΧΙΤΑ λειτουργεί. Γιατί και πόσα χρόνια θέλετε δηλαδή και να λειτουργεί σαν ΧΙΤΑ. Πόσα χρόνια θέλετε για να αδρανήσετε? Θα σας πω. Δεν σας έφταναν τα 16 δηλαδή? Θα σας πω. Γιατί μπορεί να μην φτάσουν και άλλα 16. Θα σας το πω. Αυτό είναι υποθετικό το σενάριο. Ναι, βεβαίως. Μπορεί να φτάσουν και ένας και δύο. Θα πρέπει να σας πω λοιπόν ότι όλα αυτά τα χρόνια ο ΧΙΤΑ της Λαμίας λειτουργούσε με άδεια. Δεν ήταν παράνομος ποτέ. Εντάξει. Και τι θέλετε να σας πούμε, εκεί, μπράβο τώρα. Από εκεί. Βεβαίως, κύριε Σιλεούνη. Έχουμε 200.000 ευρώ πρόστιμο. Βεβαίως. Θα τα πούμε όλα. Και για το πρόστιμο. Θα τα πούμε. Και μου κάνει εντύπωση, αφού ακούσατε τον δήμαρχο, τον πρώην δήμαρχο στο συμβούλιο, να σας πει ότι μας τους φέραν τους ΕΛΕΚΤΑΣ. Και χθες είχατε εδώ πέρα τον κύριο Στασινό και δεν το ρωτήσατε. Ποιος έφερε, κύριε Στασινέ, τους ΕΛΕΚΤΑΣ, που ξέρει να σας πει. Τα είπε ο κύριος Καλαμπαλίκης όλα. Που ξέρει να σας πει. Τα είπε ο κύριος Καλαμπαλίκης. Μισό λεπτάκι, κύριε Σιλεούνη. Ο κύριος Καλαμπαλίκης είπε την αλήθεια. Δεν τον άκουσα. Είπε ότι το ίδιο το κράτος μας υποχρέωσε να διατηρούμε αυτό τον ΧΙΤΑ. Έτσι, μπράβο. Και το ίδιο το κράτος έστειλε μετά τους ΕΛΕΚΤΑΣ για να μας ρίξουν πρόστιμα. Δεν τους έστειλε το κράτος στους ΕΛΕΚΤΑΣ. Τέλος πάντων, ήρθαν με καταγγελία. Έτσι, μπράβο. Η ερώτηση είναι. Η πολύ απλή ερώτηση είναι, γιατί είμαστε τόσο πίσω στη διαδικασία των σκουπιδιών σχέση, μισό λεπτάκι, με την υπόλοιπη Ελλάδα, με άλλους δήμους και πολύ πίσω από την Ευρώπη που συνεχώς μας στοχοποιεί και στέλνει πρόστιμα. Ακούστε με λοιπόν τώρα. Εμείς είχαμε ένα ΧΙΤΑ, τον οποίο λειτουργούσαμε νόμιμα. Από εκεί και πέρα. Προσπαθήσαμε να τον χρηματοδοτήσουμε και τον ήδη έχουμε χρηματοδοτήσει με 11 εκατομμύρια. Ήδη λοιπόν η δημοπρασία έχει γίνει εδώ και 6 μήνες. Επειδή είναι όμως γύρω στις 7 εταιρείες και ξέρετε ότι δεν έχουν με την ασχοληθούν εταιρείες τώρα λόγω ανεργίας και λόγω μη επενδύσεων και έχουν πέσει όλοι με τα μούτρα σε αυτά τα συγκεκριμένα έργα που είναι για να μπορέσουν να τα πάρουν. Εξελίσσεται λοιπόν η συγκεκριμένη δημοπρασία, βεβαίως με ενστάσεις και με διάφορα, και βεβαίως θα ξεκινήσει ένα έργο 11 εκατομμυρίων για το συγκεκριμένο ΧΙΤΑ που εμείς προσπαθήσαμε και τον χρηματοδοτήσαμε και θα ξεκινήσει να υλοποιηθεί. Άρα λοιπόν, κύριε Στεριόπουλε, θα σας καλέσουν να σας βραβεύσουν. Όχι, δεν θέλουμε να μας βραβεύσει. Εμείς δεν ζητούσαμε αυτά τα πράγματα. Εγώ έχω μάθει πρέπει, θα σας όμως, καλέσουν για να σας βραβεύσουν θα πρέπει, για τα 16 χρόνια καθυστέρηση. Βεβαίως. Και μισό λεπτό. Μα σοβαρά μιλάτε τώρα. Για να καταλάβει και ο πολίτης τι λέτε τώρα. Μας λέτε δηλαδή ότι επειδή δεν είχαν να κάνουν δουλειά οι εταιρείες. Αφήστε με να σας λέω κι εγώ. Αφήστε με να σας απαντήσω. Εμείς 16 χρόνια δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Τα σκουπιδιά ερχόταν. Το πρόβλημα, ξέρετε, κύριε Στεριόπουλε. Τι λέγατε, περιμένουμε να έχουν πρόβλημα οι επόμενοι. Αφήστε λίγο να σας πω. Αφήστε με λιγάκι να λέτε, να με ρωτάτε και σας απαντάω. 16 χρόνια και άλλα προφανώς για άλλα 10 χρόνια δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα με το ΧΙΤΑ της Λαμίας. Τι έγινε λοιπόν, μας υποχρέωσε η πολιτεία να μαζεύουμε τα σκουπίδια από τους γύρω δήμους. Γιατί εκεί πλέον θα πηγαίναν πρόστιμα και προς το κράτος το ελληνικό, αλλά και προς τους συγκεκριμένους δήμους. Και αυτό είχε να κάνει με κάποια με ένα φόρτωμα του ΧΙΤΑ της Λαμίας που να φτάσουμε με κάποιο πρόβλημα. Δεν είχαμε λοιπόν πρόβλημα εμείς με το ΧΙΤΑ για τα 16 χρόνια. Δεν την ακούσατε. Δεν το κατάλαβα τι εννοείται. Τη Δήμαρχο Λεβαδέων, χθες την ακούσατε. Τι εννοείται. Βγήκε κοινή υπουργική απόφαση που υποχρεώνει τον ΧΙΤΑ Λιβαδιάς. Εγώ δεν σας λέω. Μισό λεπτάκι. Αυτό δεν σας λέω. Μισό λεπτάκι. Να δεχθεί τα σκουπίδια. Βεβαίως. Από τους Δελφούς. Βεβαίως. Και από την Αμφίκλεια. Βεβαίως. Μειώνοντας ουσιαστικά το χρόνο ζωής του ΧΙΤΑ Λιβαδιάς. Μα αυτό δεν σας λέω, κύριε Στεριόπουλε. Με δικαιώνετε με αυτό. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σας δικαιώνω μετά από 16 χρόνια. Βέβαια. Καθόλου δεν σας λέω. Μα βέβαια, παιδιά. Ακούστε με λίγο. Ναι. Δηλαδή, ο Δήμος της Λαμίας είναι στην ίδια φάση με το Δήμο Λεβαδέων. Δεν το ξέρω τι εννοεί. Γιατί η κυρία Πούλου λέει ότι το σχέδιο είναι να φορτωθεί και ο ΧΙΤΑ της Λιβαδιάς
για να καταλήξουμε όλοι μαζί στη Θήβα, να κάνει κουμάντο ο ιδιώτης, να πάρουν πάλι τη διαχείριση των σκουπιδιών οι ιδιώτες, για να βγάλουν πάλι μεγάλη εργολάβη λεφτά. Ξέρετε τη σπόντα μου ρίξατε τώρα, αλλά θα τη συνεχίσουμε στη συμπορία. Να τη συνεχίσουμε. Λοιπόν, εκεί λοιπόν κύριε Στεριόπουλε, εμείς δεν μπορούσαμε παραπάνω να επενδύσουμε σε ένα τέτοιο χιτά, τη στιγμή κατά την οποία υπάρχει ο κεντρικός χιτά που ήδη έχει βρεθεί η τοποθεσία του. Είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας που από ό,τι φαίνεται θα δικαιωθεί και θα ξεκινήσει ο κεντρικός σχητά της, ο περιφερειακός σχητά που θα γίνει εδώ στο Δήμο Μακρακόμης. Άρα λοιπόν, μη ζητάτε να είχαμε... Καλά κάνατε και περιμένατε. Εμείς περιμέναμε. Ποιος μα δεν περιμέναμε τίποτα. 16 χρόνια ποιος περίμενε εγώ. Μα δεν είναι... Γιατί λέτε... Γιατί μα 16 χρόνια δεν ήσασταν είχαμε... στη Δημοτική Αρχή. Είχαμε κανένα πρόβλημα. Τι σημασία τα 16 αυτά δεν μπορούσαν να γίνουν αυτά που αντιμετωπίζουμε τώρα δεν όχι, είναι πρόβλημα. Όχι. Τι είναι. Μα δεν, μα... Ναι, ωραία, ποιος φταίει. Να σας πω κάτι. Πείτε μου, ποιος φταίει. Ποιος κλαίει το κράτος με τη χρηματοδότηση. Γιατί. Γιατί γι' αυτό που σας λέω. Δεν σας έδινε τότε χρηματοδότηση εμείς, τόσα χρόνια αυτό λέτε. Κύριε, δεν ξέρω αν δεν γίνομαι κατανοητός. Τι κατανοητός. Ήρθατε 16 χρόνια εδώ στο ένα ποτέ και είπατε έχουμε θέμα με το χιτά. Άμα δεν μας δώσουν τη χρηματοδότηση που ζητάμε θα είμαστε εκτεθειμένοι στα επόμενα χρόνια. Μα δεν είχαμε. Εγώ δεν το είδα ποτέ. Δεν είχατε. Εσείς δεν ξέρετε ότι πήραμε τα σκουπίδια. Ξέρω. Όχι. Τα ξέρω. Μισό λεπτό. Τα ξέρω. Ξέρετε εγώ ρωτάω για ποιο λόγο ποτέ θα σας πω δεν εγώ. Το αναδείξατε το προηγούμενο διάστημα όσο ήσασταν εσείς στην Ελλάδα. Μα θα σας πω κύριε Στεριόπουλε. Δεν ξέρετε ότι πήραμε του Δήμου Στυλιώδη στα σκουπίδια. Το ξέρουμε. Το ξέρω ότι πήραμε τον Καμένο Βούλο του Μόλου και του Αγίου Κωνσταντίνου. Ξέρω ότι πήραμε τη Μακρακόμη. Πότε. Τώρα. Τα είχαμε πάρει πριν από χρόνια. Έγινε. Πριν από 4 χρόνια. Πριν τι έγινε. Δεν είχαμε πρόβλημα κανένα. Δεν υπήρχαν. Βεβαίως δεν υπήρχαν. Δεν γνωρίζαμε δηλαδή. Τώρα να δεν μας έχουν πιάσει μπροστά δηλαδή. Κανένα. Οι διαδικασίες. Δεν είχαμε κανένα. Γι' αυτό έρχονται τα πρόστιμα από την Ευρώπη. Κανένα. Ποιο σα είπε ότι έρχεται πρόστιμο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το Υπουργείο. Θα σα το πω. Το πρόστιμο, κύριε Στεριόπουλε, όταν είσαι νόμιμο με άδεια, δεν μπορεί από την άλλη πλευρά να έρχεται και να σου ρίχνει πρόστιμο. Το ίδιο μας κάνανε και με τη ΔΕΙΑΛ. Τι συμβαίνει. Η ΔΕΙΑΛ, θα σας πω εγώ. Ναι, η ΔΕΙΑΛ, κύριε, όταν ψοφίσαν τα ψάρια εδώ στο Μαλλιακό, στην Ανθέλη, ήρθαν κάποιοι ελεκτές τότε και προφανώς για να δικαιολογήσουν και τη θέση τους, είχαν βάλει ένα συγκεκριμένο πρόστιμο και στη ΔΕΙΑΛ. Αθωώθηκε. Γιατί δεν συνέτρεχε κανένας λόγος. Δηλαδή, σας πληροφορώ, το πρόστιμο αυτό. Σας πληροφορώ ότι και αυτό το πρόστιμο δεν θα. Δεν θα επιβληθεί. Βεβαίως. Ερώτηση, η χρηματοδότηση το λέω. Το τελευταίο διάστημα λοιπόν, αυτό από εκεί και πέρα, είπατε, από εκεί και πέρα θα σας πω τώρα κύριε. Επειδή, λοιπόν, αυτό ήταν το προηγούμενο, θα πάμε και στα επόμενα. Επειδή λοιπόν θα πρέπει ο χρόνος του χιτά του συγκεκριμένου μέχρι να γίνει ο κεντρικός χιτά θα πρέπει να λειτουργήσει 4 με 5 χρόνια. Γι' αυτό μας δώσαν και τη χρηματοδότηση επειδή αργούσανε να ξεκινήσει ο κεντρικός χιτά που θα γίνει, σας είπα, στην περιοχή της Δυτικής Φιλιώτιδας. Αυτός είναι ο συγκεκριμένος λόγος. Θέλω να πιστεύω ότι αφού μου λέτε ότι ήταν ο κύριος Καλαμπαλίκης χθες εδώ, επειδή είχε και την ευθύνη 2 χρόνων επί Δημαρχίας Κοντρουνιά, θα πρέπει να ήταν ενημερωμένος. Τα είπε αυτά. Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να ενημερώσει και τον κύριο Σταυρογιάννη, ο οποίος δεν είχε, μπορεί να ζούσε εδώ, αλλά δεν είχε καμία σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, και βεβαίως να μην βγαίνει και να κατασυκοφαντεί. Πρώτη φορά άκουσα εγώ να βγαίνει ένας δήμαρχος να εκλεγείς και να κατασυκοφαντεί έναν χιτά. Αντί να τον στηρίζει έναν χιτά και να λέει ότι είναι βραδιφλεβής βόμβα, είναι για την, θα μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα, θα κάνει, θα φτιάξει. Μα με συγχωρείτε, είχαμε πρόεδρο του Δημοτικού Διαμερίσματος της Αγίας Παρασκευής, τον οποίο τον έχει αντιδήμαρχο σήμερα, ο οποίος όλα τα χρόνια αυτά έβαζε ζητήματα και κάναμε ελέγχους μέσω της ΔΕΙΑΛ για να μπορούμε να ελέγχουμε τον υδροφόρο και δεν συνέτρεχε κανένας λόγος. Πώς κινδυνολογεί. Και εδώ είναι ένα ερώτημα, να το θυμηθείτε. Όχι, να το συζητήσουμε αν θέλετε. Να το ερώτημα. Γιατί λοιπόν ο κύριος Σταυρογιάννης κατασυκόφαντησε. Καλά, 16 χρόνια δεν κάνατε. 16 χρόνια δεν κάνατε τίποτα. Και μα τώρα σου βάλω. Είναι δυνατόν, κοιτάξτε, να το λέτε αυτό. Κύριε Στεριόπουλε. Που παραλαμβάνει όλα αυτά. Δέχομαι ότι μπορεί να μην ξέρει. Όχι. Δέχομαι ότι κύριε Στεριόπουλε, ακούστε να σας πω. Δεν θα πρέπει να το λέτε αυτό ότι δεν κάναμε τίποτα 16 χρόνια, γιατί μειώνεται και όλους τους δημότες της Λαμίας που μας ψηφίζετε τόσα χρόνια.
Θα πρέπει να το λάβετε υπόψη. Βεβαίως. Όταν λέτε ότι δεν κάναμε τίποτα. Βεβαίως. Εγώ μειώνω το μα λέτε ότι δεν κάναμε τίποτα 16 χρόνια. Σε εσάς το λέω. Δεν κάνει να το λέτε. Σε εσάς το λέω. Μα... Διοίκηση δεν ασκούσε. Σε ποιον το λέτε. Διοίκηση δεν ασκούσε. Όχι, αλλά μας ψήφισε ο πολίτης. Ο πολίτης όμως δεν ασκούσε διοίκηση. Όχι, βεβαίως. Ο γιατί... πολίτης σας ψήφισε για να κάνετε δουλειά. Έτσι, μπράβο. Και κάναμε. Και γι' αυτό μας ξαναψήφισε και μας ξαναψήφισε. Και στο τέλο δεν σα ξαναψήφισε. Καλά, λοιπόν, κάτσε. Κάτσε λοιπόν. Να σα στείλει. Δηλαδή πόσα έπρεπε. Πόσα έπρεπε. Πόσα έπρεπε. Όχι, πόσα χρόνια έπρεπε να μας ψηφίσετε δηλαδή. Γιατί υπήρχε κάποιο. Δεν μας θέλαν άλλο. Τι να πω δηλαδή. Γιατί αργήσαμε τόσο, κύριε Σιλεώνη. Θα διαμαρτυρηθούμε επειδή δεν μας θέλαν. Γιατί αργήσαμε τόσο πολύ, είναι το ερώτημα. Α, σας πω εγώ. Δεν αργήσαμε. Τι έγινε. Σας λέω γιατί. Και θα πρέπει να το καταλάβετε, να σας εξηγήσω. Ότι από τη στιγμή κατά την οποία μας μεταφέρανε τα σκουπίδια από τους άλλους Δήμους, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα. Εκεί λοιπόν εμείς. Από τότε άρχισε το πρόβλημα. Από τότε άρχισε το πρόβλημα και εκεί λοιπόν εμείς κάναμε παραστάσεις και διαμαρτυρίες προς το ΙΠΕΚΑ να μας χορηγήσει αυτό το συγκεκριμένο ποσό των 11 εκατομμυρίων το οποίο υπάρχει σε δημοπρασία σήμερα και τα έργα θα ξεκινήσουν μέσα στο 2015. Ναι. Για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το ΧΙΤΑ της Λαμίας για να μπορέσει να αντέξει 4-5 χρόνια μέχρι να γίνει ο άλλος ΧΙΤΑ. Επειδή, τι άλλο θέλετε δηλαδή. Επειδή τουλάχιστον στη θεωρία είστε ειδικός. Όχι, δεν είναι θεωρία. Δεν είναι πράξη. Στη θεωρία είστε ειδικός. Μα πού είναι η πράξη. Η πράξη. Πείτε μου ποια είναι η διαφορά του ΧΙΤΑ από τον ΧΙΤΗ. Στους πολίτες για να καταλάβετε. Τώρα κοιτάξτε, αν θέλετε να μπούμε σε εξειδικευμένο. Όχι. Μπαίνουμε. Εκεί μαζεύεστε τα υπολείμματα. Η Λαμία έχει ΧΙΤΑ. Βεβαίως και ΧΙΤΑ. Χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Αυτό γίνεται. Δεν θα έπρεπε να έχει ΧΙΤΗ. Κοιτάξτε, αυτός δεν μπορούσε χώρο να γίνει. Χώρο υγειονομικής ταφής υπολείμματων. Ναι. Που σημαίνει το 5% από αυτά που πάνε στον ΧΙΤΑ. Έτσι δεν είναι. Θα σας πω λοιπόν. Ναι. Να σας πω. Όταν λοιπόν έγινε ο ΧΙΤΑ της Λαμίας, έγινε τη δεκαετία του 90. Έτσι, δεν ήταν κανένας από εμάς ακόμη τότε και ήταν ΧΙΤΑ. Τώρα λοιπόν ο καινούργιος, ο οποίος θα γίνει στη διοικητική ευθειότητα, θα γίνει ΧΙΤΗ. Ακόμα τότε που λέτε κύριε Στεριόπουλε, δεν είχε ξεκινήσει ανακύκλωση δηλαδή, εδώ. Δεν μπορούσε. Στην περιοχή θα τα κάνουμε ανά 30 χρόνια. Δεν γίνεται αλλιώς. Παντού έτσι δεν γίνεται. Βεβαίως. Παντού έτσι γίνεται. Ό,τι γίνεται καινούργιο τώρα γίνεται ΧΙΤΗ. Και μπήκε και η ανακύκλωση. Γιατί μήπως ξέρετε πόσα χρόνια έχουμε που έχουμε την ανακύκλωση. Και σας πληροφορώ ότι στην ανακύκλωση είμαστε μια από τους καλύτερους Δήμους με τα μεγαλύτερα ποσοστά που μαζεύουμε, που κάνουμε την ανακυκλώσιμα υλικά. Από τους καλύτερους Δήμους. Άρα λοιπόν, δεν θα, να μην αδικείτε το ότι μπορεί να έχουμε. Στους πολίτες τι πρέπει να πούμε τώρα. Στους πολίτες πρέπει να πούμε ότι ο ΧΙΤΑ δουλεύει μια χαρά. Το έργο αυτό θα γίνει. Είναι στη δημοπρασία. Η τεχνική μας υπηρεσία μαζί με τους μηχανικούς εξετάζει αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα και τα προβλήματα που δημιουργούν οι εργολαβικές εταιρείες, ήδη θα το ξεκαθαρίσουν και θα ξεκινήσει να δουλεύουν τα δύο κύτταρα και παράλληλα θα μπορεί να το τακτοποιήσουν και τον υπόλοιπο. Θα αντέξει γύρω στα 4-5 χρόνια από ό,τι υπολογίζουμε μέχρι να ξεκινήσει και η πολιτεία να φτιάξει τον ΧΙΤΑ στη δυτική φθειότητα και να τελειώνει η ιστορία. Να λυθεί το πρόβλημα, κύριε Στεριόπουλο. Θα πατήσουν πόδι οι εθνικοί εργολάβοι για να πάρουν αυτό το πλούσιο υλικό. Κοιτάξτε. Που έχει σχέση με την ενέργεια. Κοιτάξτε. Τα σκουπίδια. Ακούστε να σας πω. Φοβάστε. Βεβαίως και φοβόμαστε. Βεβαίως και φοβόμαστε. Και ειλικρινά μας κάνει εντύπωση, όπως είδατε και από το ρεπορτάζ, αλλά και όπως σας είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι εδώ που είχατε φιλοξενήσει, ότι είναι ένα γεγονός ότι η μετατροπή του συνδέσμου σε ανώνυμη εταιρεία ανοίγει τους δρόμους, παρόλο που ο καινούργιος δήμαρχος αναφέρει ότι ξέρετε υπάρχει δέσμευση ότι δεν πρόκειται να γίνει. Αυτή είναι μια εγκύκλιος η οποία έχει βγει και όχι ο νόμος. Και εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ δεν κατανοώ και δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο λόγος όταν αναφέρεται ότι είναι το ίδιο πράγμα, ποιος είναι ο λόγος να το μεταφέρουν από σύνδεσμο σε ανώνυμη εταιρεία. Άρα λοιπόν θέλω να πιστεύουμε εμείς και όλη η αντιπολίτευση όπως είδατε, γιατί εμείς είχαμε κάνει ένα άλλο σχέδιο, κύριε Στεριό, που θα σας το πω τώρα σε δύο λεπτά. Είχαμε κάνει ένα άλλο σχέδιο. Ποιος ήταν ο τρόπος μετατροπής και δεν τον άφηναν σε σύνδεσμο. Δεν είχαν κανένα λόγο, όπως λειτουργεί ο σύνδεσμος, λειτουργεί και η ανώνυμη εταιρεία. Αλλά πώς. Όχι με εγκύκλιο, να λειτουργούσε με τον νόμο. Και αυτό που λέει η κυρία Στεριόπουλε, ότι ξέρετε ότι εγώ, αν σε περίπτωση διαπιστώσετε ποτέ τι θα παραιτηθώ, η ζημιά θα έχει γίνει, κύριε Στεριόπουλε.
ή παραιτηθεί μετά ή δεν παραιτηθεί, θα το έχει οδηγήσει στην ανώνυμη εταιρεία. Άρα λοιπόν ο φόβος και ο κίνδυνος που δεν ψηφίσαμε εμείς όλοι, αν θέλετε, ήταν ο συγκεκριμένος. Και ξέρετε, εμείς τι είχαμε σχεδιάσει. Εμείς είχαμε σχεδιάσει να γίνει ένας κεντρικός, στην κεντρική φτιότητα εδώ, Φόσδα, σε σύνδεσμο, να αναθέσουμε στον κεντρικό της Θήβας να έχει τη διαδικασία και τον έλεγχο και τα να υλοποιεί. Και γιατί δεν προχώρησε. Μισό λεπτό. Γιατί τα αλλάζει τώρα. Τα αλλάζει τώρα. Και να υλοποιεί ο κεντρικός. Συγγνώμη, δύο λεπτά. Μα τώρα, μα δεν ξεκίνησε, αφού σας είπα είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τι να σας πω τώρα. Εμείς φταίμε και σε αυτό. Λοιπόν, και την ευθύνη για τη λειτουργία εδώ του ΧΙΤΑ να το έχει ο σύνδεσμος της κεντρικής φιδιότητας. Αυτός ήταν ο στόχος. Γιατί θα πρέπει να σας πω το εξής, και είναι ένα σημαντικό, και πρέπει να το ακούσουν οι πολίτες και οι δημότες της Λαμίας. Σήμερα λοιπόν, κύριε Στεριόπουλε, πληρώνουμε 17 ευρώ τον τόνο. Ξέρετε πόσο πληρώνει η ΔΕΠΟΘΑ, η Θήβα, 58. Θα τα συζητήσουμε και να είμαστε καλά, να ξανά είμαστε εδώ στο κανάλι σας, όταν θα γίνει ο ΧΙΤΑ και θα ενταχθούμε σε αυτό το συγκεκριμένο. Από 17 πληρώνουμε 58 ευρώ τον τόνο. Καταλαβαίνετε το τι πρόβλημα θα υπάρχει. Ανέβει το κόστος. Όχι, δεν ανέβει. Όχι απλώς ανέβει. Πάει τρεις φορές. Τρεις φορές πάει. 52, παραπάνω από τρεις φορές. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό λέγαμε. Και το οξύμορο ποιο είναι τώρα. Για να καταλάβω κάτι, κύριε Σιλίδη. Ναι, πέστε. Μισό λεπτά. Πέστε μου για να σας εξηγήσω. Δεν έχει σχέση αυτό τώρα με τις δικές σας ενέργειες. Για να καταλάβουν και οι πολίτες. Ναι. Όλοι λένε από εδώ και στο εξής ότι τα σκουπίδια θα είναι κέρδος για τους Δήμους. Ναι. Γιατί μιλάμε πόσο θα επιβαρυνθούμε. Θα σας το πω γιατί. Θέλω να το πείτε απλά για να το καταλάβουν και οι πολίτες. Θα σας το πω γιατί. Τα σκουπίδια μπορεί να γίνουν ενέργεια. Ναι. Από πού και ως πού κάτι που ουσιαστικά θα είναι προϊόν προς αξιοποίηση θα κοστίζει κάτι στο Δήμο. Θα σας πω τώρα, θα σας αναλύσω. Θα πρέπει να σας πω το εξής. Εμείς γιατί λέγαμε ότι θα πρέπει να κάνει κουμάντο ο σύνδεσμος της κεντρικής φιδιότητας. Για να μπορεί να ελέγχει και την οικονομική πολιτική, δηλαδή την τιμή των σκουπιδιών. Σήμερα λοιπόν, όταν θα γίνει από τον κεντρικό Φόσδα και θα πέσουν και μέσα οι ιδιώτες, ξέρετε τι εκπροσωπούν. Από τους 25, 11 θα συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και 8 στην Εκτελεστική Επιτροπή. Τις αποφάσεις για το κόστος και τα κέρδη δεν θα τα παίρνει το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά θα τα παίρνει ο κεντρικός Φόσδα και από τους 25 οι 11 και από τους 11 οι 8. Δεν θα έχει λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο της Λαμίας, τη Μακρακόμηση, του Καρπινησίου, δεν ξέρω και όλων αυτών, της Καρίστου. Δεν θα έχουν λόγο. Ούτε θα ενημερώνονται. Καταλάβατε ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο τα δημιουργείται. Όλα τα μοντέλα πώς λειτουργούν, κύριε Σιλεωνί. Κατά αυτόν τον τρόπο. Κατά αυτόν τον τρόπο λειτουργούν. Όλα τα μοντέλα όχι, λειτουργούν έτσι. Όχι όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει εμένα το πώς λειτουργούν. Έτσι, εμείς έχουμε αυτές. Ενδιαφέρει εμένα για να κάνω εσείς, εσείς μπορεί να το κάνετε. Εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει είναι το εξής. Ότι εμείς, κύριε Στεριόπουλο, δεν θέλαμε να πάει να γίνει ανώνυμη εταιρεία. Θέλαμε να γίνει ο σύνδεσμος για να μπορεί να έχουν οι Δήμοι και την ευθύνη για οτιδήποτε συμβαίνει. Ναι, αλλά ο κύριος Καλαμπαλίκης είπε χθες δεν έχει διαφορές ο σύνδεσμος με την ανώνυμη εταιρεία. Ναι, σας το εξήγησα, κύριε Βούτσινε. Σας είπα. Ότι δεν έχει σύμφωνα με την εγκύκλιο, την οποία έβγαλε το Υπουργείο. Με τον νόμο όμως έχει μεγάλη διαφορά. Λοιπόν. Κύριε Σιλιώνη, σας ευχαριστούμε για την παρουσία στο κεντρικό μας δελτίο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ.